Έχουμε πολύ χρόνο. Εσείς δηλαδή, επειδή μπαίνετε σε μια συνάντηση, να δούμε λίγο αυτό το μνημόνιο συναντήληψης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για εργασιακή αποκατάσταση των αποφυλακιστέντων. Έχουμε κάνει στην βάση του σχεδίου που διαμόρφωσε το Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, έναν εξαιρετικό σχέδιο το οποίο καλύπτει για πρόσληψη, απευθύνεται σε εργοδότες, για πρόσληψη αποφυλακισμένων Κυπρίων ή Κοινοτικών πολιτών. Εργασίας μήπως εννοείται? Υπουργός Εργασίας έχει κάνει το σχέδιο. Ναι. Τι έχω πει, δεν... Νομίζω υγείας. Ναι. Τελικά νομίζω είναι το μόνο πράγμα που δεν το δώσαμε του Υπουργού Υγείας να κάνει σχέδια απασχόλησης ανέργο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Εργασίας το έχει διαμορφώσει με συνεργασία με η ΟΕΒ, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης το αξιοποιούμε έτσι ώστε με έναν ισχυρότατο κίνητρο καλύπτεται ένα ποσό 860 ευρώ το μήνα με ελάχιστο ποσό το οποίο απαιτεί το σχέδιο τα 870 για δύο χρόνια, 24 μήνες, για να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε αποφυλακισμένα παιδιά, άντρες, γυναίκες, οποιασδήποτε ηλικίας, να ξαναμπούν στην κοινωνία με την καλύτερη δυνατή διαδικασία, που είναι η επανένταξη μέσω της απασχόλησης. Ναι. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον? Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και με τη δική σας βοήθεια, με την έκκληση που απευθύνουμε μέσα από τους δέκτες σας, διαρκώς βελτιώνεται η κατάσταση. Είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να επικοινωνήσουν με την ΟΕΒ. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Οι προϋποθέσεις είναι απλές, κατανοητές και είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των επιχειρήσεων και των αποφυλακισμένων μας, είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας ολόκληρης. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες για τα οποία επαγγελμάτων που απαιτείται επιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου. Άρα αυτές αποκλείονται. Ναι, για αυτές, για όσο διάστημα ισχύει το μη Λευκό Ποινικό Μητρώο, ναι, δεν θα μπορούν να απασχοληθούν σε εκείνες. Όλα αυτά θα τους τα εξηγήσουμε σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ζητούμε να μας πούν ποιες θέσεις εργασίας έχουν και μέσα από το σχέδιο αυτό για τα επόμενα δύο χρόνια θα εκταμιεύσουν έναν ασήμαντο ποσό για να έχουν έναν καλό εργάτη, εργαζόμενο σε μια τεράστια φάσμα επαγγελματικών ειδικοτήτων και είναι από αναλφάβητους μέχρι απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απλά για να καταλάβω, επειδή είπατε θα εκταμιεύσουν, δεν θα επιχορηγείται ή θα έρχονται να προσθέσουν το μισθό οι επιχειρήσεις, πώς θα γίνεται? Θα επιχορηγείται εκ των υστέρων. Θα υποβάλλεται αίτηση το αργότερο εντός 6 μηνών για να καταβληθεί το ποσό. Απλώς επειδή ο ελάχιστο μισθό είναι τα 870 ευρώ, μαζί με τις εισφορές, το συνολικό κόστος του εργοδότη είναι στα 1000 ευρώ ακριβώς. Εάν το Υπουργείο Εργασίας καλύψει τα 860 από τα 1000, εάν για τους επόμενους δύο μήνες θα έχεις έναν καλό εργαζόμενο για τα επόμενα δύο χρόνια με κόστος 140 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι το κίνητρο, με τα βεβαιότητας το αναφέρω, είναι το καλύτερο σχέδιο για απασχόληση ανέργων που έχει γίνει στα 30 χρόνια που ασχολούμε με τα θέματα τα συγκεκριμένα. Ωραία. Κύριε Αντωνή, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.